την ασυλία του ελληνικού κράτους και μας έχει κάνει πρωταθλητές. Είναι για διαγραφή. Άρα είναι για διαγραφή. Μάλιστα. Τώρα, η Δανειακή Σύμφαση είναι κάτι άλλο. Η άποψη του κόμματος που εκπροσωπείτε. Για τους λόγους που σας λέω όμως, προσέξτε, ναι, δεν είναι έτσι μας αρέσει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κράτος. Η κυριαρχία του έχει δοθεί στις Βρυξέλλες. Το δεύτερο, διότι δημιουργήθηκε ένα ταμείο, στο οποίο άκουσον, μπαίνει ο ιδρώτας του ελληνικού λαού, ότι κερδίζουμε, και τα δάνεια, και πληρώνονται από εκεί με προτεραιότητα αυτοί που μας έχουν δανείσει τα χρήματα. Δηλαδή, ο Έλληνας μπορεί να πεινάει, αλλά εμείς έχουμε υποχρέωση από το ταμείο αυτό να ικανοποιήσουμε πρώτα τον Ευρωπαίο και μετά τον πεινασμένο Έλληνα. Αυτά για μας είναι απαράδεκτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς με τσαμπουκά θα πάμε στην Ευρώπη και θα πούμε το κόβουμε. Αυτό σημαίνει. Θα πάμε, όχι. Θα Μα πάμε. Λέτε, θα περιμένετε πάμε να δείτε. Με διαγραμμένο το μνήμα έχει σημασία. Προσέξτε. Είναι σημείο κρίσιμο. Προσέξτε. Εμείς έχουμε σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο και κοστολογημένο εξυγχρονισμού και ανάπτυξης. Εάν λοιπόν πας στην κυρία Μέρκελ ή στον όποιον πας και του πεις, ελάτε εδώ κύριε, εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο σου λέει αυτά και αυτά και αυτά. Και τα λεφτά σου θα τα πάρεις, αφού βέβαια γίνει ένας λογιστικός έλεγχος για να δούμε ποια είναι αυτά που χρωστάμε. Δηλαδή, και το γερμανικό δίκαιο λέει ότι αν πήρες ένα έργο με μίζα, θεωρείται ως μη γενόμενο. Αυτά γιατί πρέπει να τα πληρώσει ο Έλλην συνταξιούχος. Τα υποβρύχια και ούτω καθεξής. Κύριε Μαρκά, προσέξτε λοιπόν. Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Παρακαλώ, πού... αν θέλετε να μου απαντήσετε αυτό και μετά κουβέντα συνεχίζουμε. Ναι, αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Θα πάτε στη Μέρκελ λοιπόν ή στις Βρυξέλλες με ένα σχέδιο που λέτε δικό σας. Με ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα ικανοποιεί και αυτούς μεν, αλλά θα έχει επανακτήσει την ελληνική κυριαρχία. Ωραία. Θα σας πει λοιπόν, θα σας πούν οι Βρυξέλλες, ναι, αλλά έχετε υπογράψει οι Έλληνες ένα σχέδιο που λέγεται Μνημόνιο Νούμερο 2 και Εφαρμοστικός Νόμος Νούμερο 2. Το έχετε υπογράψει για να το εφαρμόσετε. Αυτό υπάρχει, αφού υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Το μνημόνιο. Το έχει καταργήσει δηλαδή. Έχει καταργήσει. Θα πάτε με καταργημένο το μνημόνιο. Με νόμο στην Ελληνική Βουλή. Θα πάτε με καταργημένο. Όταν λέμε μνημόνιο, μνημόνιο σημαίνει ένα νομικό κείμενο το οποίο λέει τι πρέπει να κάνουμε. Και μετά είναι η Δανειακή Σύμβαση. Κοιτάξτε. Έχει ξαναγίνει αυτό ιστορικά. Μονομερή καταγγελία μια συμβάσεω. Ιστορικά δεν έχει γίνει ούτε η παραχώρηση και εχθρική ενέργεια. Όχι, δεν έχει γίνει ποτέ η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Επίσης, αλλά έτσι το ερμηνεύετε εσείς, δεν είναι έτσι. Πέστε μου κάτι. Έτσι το ερμηνεύετε εσείς. Πέστε μου κάτι, γιατί οι εφημερίδες μας δεν έγραψαν την άλλη μέρα αυτό που έγινε στην Ισπανία πλην του ελεύθερου τύπου. Ποιο λέτε. Λέω, το πήραν δάνειο, πήρε δάνειο η Ισπανία, χωρίς αυτά τα μέτρα, χωρίς να υπογράψει χαρτιά. Και Ισπανία, αυτό πέρασε τράπεζες, στα μικρά. Τράπεζες, τι σχεδιάζει. Δεν έχει σημασία, με συγχωρείτε. Εδώ έχει εκτοχεύσει το δημόσιο, το κράτος. Εκεί έχουν πρόβλημα οι τράπεζες. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, να δούμε αν είχε χρεοκοπήσει η Ελλάς. Η Ελλάς όταν ξεκίνησε η κρίση είχε χρέος 120%. Η Ισλανδία είχε 130%. Θα μου πείτε δεν ήταν τόσο το δημόσιο, συμφωνώ. Οι τράπεζες της Ισλανδίας χρώσταγαν 2.000%. Οι ελληνικές τράπεζες ήταν μια χαρά. 23% μόνο χρώσταγαν. Το μνημόνιο λοιπόν, όχι, το μνημόνιο λοιπόν, τι κατάλαβα. Α, τότε δε η Ελλάς είχε ανεργία 9%, τρίτη χώρα στις χώρες του ΟΣΑ. Συμφωνούμε. Ναι. Τρία χρόνια αργότερα η Ελλάδα έχει 170% χρέος, τράπεζες χρεοκοπημένες ενώ δεν είχαν δάνεια. Γιατί ήταν ανοιχτές. Άρα να το κρατήσουμε. Αυτό το έχει ένα λάθος. Ωραία, αφού είναι λάθος. Αφού λοιπόν είναι λάθος το μνημόνιο, δεν θα πείσουμε τους Γερμανούς. Εσείς το παραδέχεστε. Δεν θα τους πείσουμε. Όχι, βεβαίως. Δεν μπορέσαμε εμείς να τους πείσουμε που είναι ομοειδεάτες μας. Όχι, όχι, δεν θα είναι. Και γρομθοκοπηθήκαμε στο Ευρωπαϊκό. Μα δεν το ξέρατε τότε. Κάνατε λάθος. Εσείς αποτύχατε. Ψηφίσαμε, κύριε Μαρκάτο. Όχι, ψηφίσατε το δεύτερο και έστειλε και γράμμα. Ψηφίσαμε το δεύτερο, διότι ο Παπανδρέου έφερε τη χώρα στον κρεμό με το δημοψήφισμα. Το έφερε γιατί στον κρεμό δεν τα και λέτε. Και ξέρετε επίσης ότι όπως τώρα. Ακούστε, συγγνώμη που σας διέκοψα. Είπε ο κύριος Χαρδαβέλας ότι 15 Ιουλίου τελειώνουν τα λεφτά. Το ίδιο θέμα υπήρχε και αρχές Δεκεμβρίου, σας θυμίζω. Περιμέναμε με το χέρι απλωμένο να έρθουν 8 δισεκατομμύρια τότε. Και τα ξεχάσατε. Σας απαντώ και σας αυτό. Είναι έτσι ή όχι, τα θυμάστε όλοι. Σας απαντώ και σε αυτό, αλλά μην με διακόψετε, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Πριν προχωρήσετε και με κάτω, όχι, με κάτω πρέπει να βγάλω... Υπάρχει... Τελειώθηκε, πρέπει να βάλω τον κύριο Μάρδα. Καταρχήν, οι Ευρωπαίοι δεν τήρησαν την υποχρέωσή τους πρώτοι. Δεν μας έδωσαν το ένα δις. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Εμείς επιπλέον καταστρέψαμε το σύστημα υγείας, πολύ σωστά το είπατε, και φταίει ο κύριος Λοβέρδος, οτιδήποτε και αν λένε. Παρ' όλα αυτά, δώσαμε 435 εκατομμύρια, έτσι, σε ένα φαντ των τροπικών,
επειδή ήταν το ομόλογο που δήθεν κουρέψαμε, τα ελληνικά κουρέψαμε, το οποίο είχε αγοραστεί 85 εκατομμύρια. Γεγονός, λοιπόν, αυτό, κάνατε λάθος, κάνατε, εγώ χαίρομαι, ναι, εγώ χαίρομαι που παραδεχτήκα ότι το μνημόνιο είναι λάθος. Αυτό μου φτάνει. Μα δεν το έχετε ακούσει λοιπόν, από τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν, αυτό. Ένα λεπτό, μα τότε παρακαλώ. Γιατί έχω το γράμμα του κυρίου Σαμαρά που αλλά, λέει εντάξει, ότι μη, μπορεί. Όχι, με συγχωρείτε, όχι να τα ακούσετε. Να τα ακούσετε. Το ξέρουμε. Να, θέλετε, το γράμμα. Όχι, θέλετε να τα ακούσετε και αγγλικά. Έχετε αποσπάσει ένα κομμάτι ενώ υπάρχουν ένα όχι, το τέλος είναι. Όχι, strictly, όχι να τους κουράσουμε. Ωραία, θα σας πω εγώ. Αυστηρά εντός του πλαισίου outlined by the program. Του πλαισίου. Του μνημονίου. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Skype είναι ο κ. Δημήτρης Μάρδας, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.